Ένα έργο εμβληματικό με σημαντικό βαθμό δυσκολίας αλλά πολλαπλή σπουδαιότητα για το νησί αποτελεί η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Πελοποννήσου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο φακός της Κρήτη TV βρέθηκε στο στρατηγείο της εταιρείας που εκτελεί το έργο με αφετηρία τα νοπήγια Χανίων και κατέγραψε την εξέλιξη των εργασιών που σηματοδοτούν την πιο σημαντική φάση του. Ένα έργο πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Κρήτης υλοποιείται από το εξειδικευμένο προσωπικό που έφτασε στο νησί ώστε να ξεκινήσει την εκαθάριση του βυθού και την εξκαφή για τη δημιουργία τάφρου βάθους 2 μέτρων στον Πυθμένα. Εκεί πρόκειται να τοποθετηθεί το καλώδιο και θα θαυτεί για να προστατευτεί, όπως εξηγεί ο Βέλγος ειδικός που επιβλέπει τη συγκεκριμένη φάση των παρεμβάσεων. The most difficult part here in the project is actually the depth, because this is a very specific difficulty to get the cable up to the depth of almost 1000 meters. That is the most difficult part of the whole project. Όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το θάψιμο του καλωδίου στο κομμάτι το θαλασσινό, όπου αυτό θα γίνει με έναν πλωτό γερανό, και κατά τη διάρκεια των εργασιών οι δίτες θα κάνουν βουτιές για να αναγνωρίσουν το βυθό ουσιαστικά μέσα στο χάνδακα το οποίο θα δημιουργηθεί. Έχουμε μέρες μπροστά μας ακόμα γι' αυτό. Ξεκινάμε πρώτα με την αναγνώριση, αναγνωρίζουμε οποιοδήποτε εμπόδιο, απομακρύνουμε οποιοδήποτε εμπόδιο και συνέχεια προχωράμε. Προχωρώντας σε μεγαλύτερα βάθη, τη σκυτάλη από τους δίτες θα πάρουν τεχνικά μέσα. Ο συντελεστής δυσκολίας για τις εργασίες είναι πολύ αυξημένος στα σημεία όπου ο βυθός βρίσκεται σε βάθος 1000 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η συνολική διασύνδεση είναι 135 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από το σημείο της προσεγιάλωσης, το οποίο είναι πίσω μας, με την πορεία 135 χιλιόμετρων. Μιλάω πάντα για το δυτικό καλώδιο, γιατί είναι δύο τα καλώδια τα οποία θα έρθουν. Μιλάμε για το δυτικό καλώδιο, είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Οι καταδυτικές εργασίες θα γίνουν μέχρι και το βάθος των 10-12 μέτρων. Μόλις ολοκληρωθεί η παρέμβαση στον υποθαλάσσιο χώρο γύρω από το σημείο προσεγιάλωσης στα νοπήγια, δίτες και τεχνικά συνεργεία θα μεταφερθούν στην ακτή της Πελοποννήσου, όπου θα γίνει επίσης εκαθάριση και εξκαφή λίγο πριν την άφιξη του σκάφους που θα ξεκινήσει να ποντίζει το δυτικό καλώδιο. Η συγκεκριμένη φάση των εργασιών αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου. Mid-September our vessel, our big vessel with the cable will come here to shore in that position more or less, and then bring actually the cable up to the onshore where we will pull it in and install it.